Ακόμα στεγνώσει το αίμα των τριών αγοριών που έχασαν τη ζωή τους στο πολύ νεκρό δυστύχημα στις 27 Αυγούστου στον ΒΟΑΚ και του 33χρονου που εξέπνευσε στον Αλικιανό την προηγούμενη Παρασκευή, ένας ακόμη νέος προστίθεται στη λίστα των θυμάτων τροχαίων που μοιάζει να μην έχει τέλος. Πρόκειται για έναν 18χρονο υπήκο Αλβανίας, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συνομιλικός του. Είναι αμαρτία βέβαια που χάθηκε μια ζωή πάλι και κάθε μέρα δυστυχώς στα Χανιά όλο και κάτι συμβαίνει. Πού οφείλεται αυτό, ας το βρουν υπεύθυνοι να ψάξουν να το βρουν. Ήταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε ο άτυχος νέος βγήκε από την πορεία της και προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου στα Τσικαλαριά. Ο θάνατος για τον 18χρονο ήταν ακαριέως. Η μηχανή σειρθεί πάνω από 50 μέτρα και έπεσε πάνω εδώ στη στάση και στην κολόνα εκεί. Ο οδηγός κατάφερε να πέσει αριστερά και ο συνοδηγός δεξιά με αποτέλεσμα χτυπήσει κράσπεδο και να νέα. Θανατηφόρο. Με ελαφρά τραύματα γλίτωσε ο 18χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος παρέλειφθη σε κατάσταση σοκ από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων. Είναι αμαρτία βέβαια για ένα παιδί 20 χρονών, αλλά ίπως πρέπει να προσέχουμε και εμείς που οδηγάμε λίγο-λίγο. Τα Χανιά και η Κρήτη μετρούν 5 νεκρούς μέσα σε μόλις 12 ημέρες ηλικίας από 15 έως 33 ετών. Να πούμε, εντάξει, να μιλήσουμε την αλήθεια. Βασικά, έλλειψη αστυνόμευσης. Παιδεία και αστυνόμευση. Δεν υπάρχει παιδεία και αστυνόμευση. Δεν υπάρχει τίποτα. Κυκλοφοράς, δεν βλέπεις τίποτα. Σωματεία και σύλλογοι που κινητοποιήθηκαν μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα στον ΒΟΑΚ διεκδικούν μέτρα εδώ και τώρα για ασφαλές οδικοδίκτυο και την ίδια στιγμή η 22χρονη που επέβαινε στο Μοιραίο Γιοταχή μαζί με τα τρία αγόρια δίνει μάχη για να κερδίσει τη ζωή της με τα τελευταία μηνύματα από το στάδιο αφύπνισής της να είναι αισιόδοξα. Άμεσα μέτρα με χρηματοδότηση, κανονική χρηματοδότηση, η οποία θα εξασφαλίσει έναν ασφαλή δρόμο για όλο το χανιώτικο λαό. Συνολικά 41 συνάνθρωποι μας έχουν σβήσει από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα στους δρόμους του νησιού, από τους οποίους οι 18 στα Χανιά.